Για να δούμε κάποια παραδείγματα ακόμα. Να λυθεί η ανίσωση απόλυτο χ μικρότερο του μείον 6. Ποιον αριθμό θα αντικαταστήσουμε στο χ ώστε η απόλυτη τιμή του χ να είναι μικρότερη από το μείον 6. Να βάλουμε μια συγκεκριμένη τιμή στο χ. Ποια τιμή να βάλουμε. Αν βάλουμε όπου χ το 8 το απόλυτο του 8 είναι μικρότερο του μειον 6. Με τι ισούται το απόλυτο του 8. Το απόλυτο του 8 είναι ίσο με 8. Το 8 είναι μικρότερο του μειον 6. Όχι, λανθασμένη αυτή η πρόταση. Να βάλουμε μήπως όπου χ το μειον 8. Το απόλυτο του μειον 8 είναι μικρότερο του μειον 6 άραγε. το απόλυτο μείον 8 είναι ίσο με 8, δεν είναι μικρότερο του μείον 6, λάθο. Ό,τι και να βάλουμε στο χ, το απόλυτο του χ είναι πάντα μεγαλύτερο ίσο του μηδενό, είχαμε πει, για όλου του πραγματικού αριθμού χ. Άρα, όταν έχουμε την ανίσωση απόλυτο χ μικρότερο του μείον 6, η ανίσωση αυτή είναι αδύνατη, διότι το απόλυτο του χ είναι μεγαλύτερο ίσο του μηδενό για όλους τους πραγματικούς αριθμούς χ, για κάθε χ ανήκει στο R. Μια άλλη ανίσωση που θα λύσουμε είναι απόλυτο χ μικρότερο ίσο του μηδενό. Υπάρχει αριθμός χ που η απόλυτη τιμή του χ να είναι μικρότερη ίση του μηδενό. Υπάρχει μόνο το μηδέν, καμία άλλη. Η λύση είναι μόνο το μηδέν, διότι αν βάλουμε όπου χ το 0, θα έχουμε απόλυτο του 0 ως μικρότερο ίσο από το 0, δηλαδή 0 μικρότερο ίσο από το 0 που ισχύει. Όποιον άλλον αριθμό και να βάλουμε στη θέση του χ, δεν θα είναι μικρότερο από το 0, ούτε ίσω. Γιατί το απόλυτο του χ, είπαμε, είναι μεγαλύτερο ίσο από το 0. Μόνο στην περίπτωση που το χ είναι 0, ισχύει αυτή η ανίσωση. Απόλυτο του χ και 6 μικρότερο ίσο από το 0. Υπάρχει κάποιο χ που το απόλυτο του χ' και 6 να είναι μικρότερο ίσως από το 0. Αν βάλουμε όπου χ' το 4, πόσο κάνει το απόλυτο του χ' και 6. Το απόλυτο του 4 και 6 είναι απόλυτο του 10, δηλαδή 10. το 10 είναι μικρότερο ίσως από το 0. Όχι, λάθος. Αν βάλουμε όπου χ' το 6, τι θα έχω θα έχουμε απόλυτο του 12 μικρότερο ίσο από το 0. Πάλι είναι λάθος. Υπάρχει κάποιος αριθμός να το βάλουμε στη του χ, ώστε το απόλυτο να βγει μικρότερο ίσο από το 0. Καταρχάς, μικρότερο από το 0 αποκλείεται να βγει κάποιο απόλυτο. Το απόλυτο είναι πάντα μεγαλύτερο ίσο από το 0. Υπάρχει περίπτωση μόνο να βγει ίσο με το 0. Τι θα πρέπει να βάλουμε στο χ, ώστε το απόλυτο του χ και 6 να είναι ίσο με το 0. Πότε ένα απόλυτο είναι ίσο με το 0. Δηλαδή αν έχουμε απόλυτο χ είναι ίσο με το 0. Για ποια χ ισχύει αυτή η ισότητα. Υπάρχει κάποιο χ που το απόλυτο του χ να είναι ίσο με το 0. Είναι το 0. Αν βάλουμε όπου χ το 0, τότε το απόλυτο του 0 είναι ίσο με το 0. Πότε λοιπόν το απόλυτο του χ και 6 είναι ίσο με το 0, για ποιο χ. Το απόλυτο του χ και 6 είναι μικρότερο ίσο από το 0, όταν το απόλυτο του χ και 6 είναι ίσο με το 0, γιατί μικρότερο αποκλείεται να είναι. Όταν δηλαδή το χ και 6 είναι ίσο με το 0, όταν το χ είναι ίσο με, όταν το χ είναι ίσο με πλην 6. Όλα αυτά ήταν διερεύνηση. Να λύσουμε την ανίσωση απόλυτο χ μεγαλύτερο από το 0. Για ποια χ το απόλυτο χ είναι μεγαλύτερο από το 0. Άμα βάλουμε όπου το 5, το απόλυτο του 5 με τι είναι ίσο. Το απόλυτο του 5 είναι ίσο με 5. Το 5 είναι μεγαλύτερο από το 0. Είναι. Ισχύει. Αν βάλουμε όπου το μείον το απόλυτο του μείον 2 είναι μεγαλύτερο από το 0. Είναι. Το απόλυτο του μείον 2 είναι 2. Είναι μεγαλύτερο από το 0. Ισχύει. Τελικά για όλους τους αριθμούς ισχύει. Όχι για όλους, σχεδόν για όλους, ισχύει για όλα τα χ που είναι διάφορα από το 0. Διότι, αν το χ είναι 0, το απόλυτο του 0 είναι ίσο με το 0, δεν είναι μεγαλύτερο από το 0. Αυτό μπορεί κανείς να το θυμάται και σαν θεωρία, είναι πολύ σημαντικό. Μια άλλη ανίσωση είναι απόλυτο χ και 4 μεγαλύτερο από το 0. Πώς θα το λύσουμε. Πριν κάνουμε δοκιμές, να πάμε το 4 στο δεύτερο μέλος και να έχουμε απόλυτο του χ μεγαλύτερο του μείον 4. Για ποια χ ισχύει αυτή η ανίσωση. Αν βάλουμε όπου χ το 2 θα έχουμε απόλυτο του 2 μεγαλύτερο του πλήν 4, δηλαδή 2 μεγαλύτερο του πλήν 4. Ισχύει ή όχι. Ισχύει, άρα μπορούμε να βάλουμε όπου χ το 2. Για χίσον πλήν 4 ισχύει, το απόλυτο του πλήν 4 είναι μεγαλύτερο από το πλήν 4. Το απόλυτο του πλήν 4 είναι 4, είναι μεγαλύτερο από το πλήν 4. Ισχύει και αυτό. Ισχύει λοιπόν αυτή η ανισωση για κάθε χ ανοίξει το R. Αφού το απόλυτο χ είναι μεγαλύτερο ίσω από το 0, είναι σίγουρα μεγαλύτερο από το μείον 4. Αυτή εδώ ήταν διερεύνηση. Δεν χρειαζόντουσαν τα παραδείγματα. Αυτή είναι η λύση.